Η άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον πρώην Υπουργό Υγείας, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Καλημέρα, κύριε Πλεύρη. Καλημέρα σας και καλό μήνα κιόλας. Καλό μήνα να έχουμε. Ακόμα είναι πρώτες μέρες του μήνα. Λοιπόν, κύριε Πλεύρη, θέλω να ξεκινήσουμε από τα όσα συμβαίνουν και από τα όσα μαθαίνουμε στο κόμμα των Σπαρτιατών, και θέλω να δούμε αν με βάση τον νόμο που έχει περάσει η κυβέρνηση, στην περίπτωση που προκύψει πράγματι μετά την έρευνα ότι υπάρχει σχέση του Ηλία Κασιδιάρη με τους βουλευτές του κυρίου Στίγκα, με τους βουλευτές των Σπαρτιατών, μπορεί να κινηθεί κάποια διαδικασία και να μην εκτός το κόμμα των Σπαρτιατών τελικά. Ναι, πρώτα απ' όλα να δούμε, αν θέλετε, το πολιτικό σκέλος που είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Εγώ σας πήγα λίγο και στην άλλη σας ιδιότητα. Θα τα πιάσουμε και τελείως. Το πολιτικό σκέλος είναι ιδιαίτερο σημαντικό, ότι αποδεικνύεται τελικά αυτό που όλοι φανταζόμασταν, ότι οι σχέσεις τις οποίες έχει ο καταδικασμένος πρωτοδίκος Ηλίας Κασιδιάρης με το κόμμα των Σπαρτιατών δεν ήταν απλώς σχέσεις συμπάθειας, όπως προσπαθούσαν να μας παρουσιάσουν στην αρχή, ότι εμείς είμαστε κάτι ξεχωριστό, αλλά στηρίζουμε και τον Κασιδιάρη. Εδώ πέρα είναι ξεκάθαρο από αυτά που καταγγέλει ο ίδιος ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, ότι σχεδόν το σύνολο των βουλευτών των Σπαρτιατών παίρνουν εντολές από έναν ποινικά καταδικασμένο σε πρώτο βαθμό. Ναι, με συγχωρείτε, αυτό, κύριε Πλεύρη, ναι. Εμείς τι κάναμε όμως? Τους ακούγαμε και ήμασταν καλόπιστοι και λέγαμε εντάξει, απλά έχουν μια φιλική σχέση. Γιατί ο κύριος Στίγκας βγήκε την ημέρα των εκλογών και ευχαρίστησε τον Ηλία Κασιδιάρη για τη στήριξη. Εμείς από την πρώτη στιγμή, γιατί ο έλεγχος γίνεται μόνο από την δικαιοσύνη. Εάν υποκρύπτεται αρχηγός κάποιος ο οποίος είναι καταδικασμένος πρωτόδικα για εγκληματική οργάνωση. Τον έλεγχο λοιπόν που έκανε ο Άριος Πάγος, προφανώς δεν υπήρχαν εκείνη τη στιγμή στοιχεία που να δημιουργούν την οποιαδήποτε σύνδεση. Έτσι κρίνανε οι δικαστές και φαντάζομαι δεν θα υπήρχε, γιατί μέχρι τότε δεν είχε εκδηλωθεί. Ακόμα και ο Κασιδιάρης μίλησε μετά την, αφού πήρε την έγκριση ο σχηματισμός να κατέβει. Τι γίνεται από εδώ και πέρα? Από εδώ και πέρα λοιπόν, στο νομικό σκέλος, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Πρώτη φορά εφαρμόζονται τέτοια φύσεως διατάξεις στο ελληνικό δίκαιο. Δηλαδή, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και σωστά έκρινε ότι δεν αρκεί ένας τυπικός έλεγχος, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος. Από εκεί και πέρα, όμως, έχοντας μεσολαβεί σε εκλογές, έχουμε ένα κόμμα που έχει εκλεγεί. Η δικαιοσύνη θα δει μέχρι ποιο βαθμό μπορεί να φτάσει ο έλεγχος. Η ουσία όμως για εμάς είναι ότι ενδεχομένως μπορεί να γεννώνται και άλλες φύσεως θέματα, καθώς αυτή τη στιγμή όταν κατευθύνει ένας άνθρωπος που έχει καταδικαστεί, το τονίζω εγώ επειδή είμαι νομικός, πάντα λέω σε πρώτο βαθμό, αλλά έχει καταδικαστεί, όταν κατευθύνει βουλευτές, θα πρέπει να δούμε ένα συνολικό ρόλο που μπορεί να έχουν συγκεκριμένοι βουλευτές. Άρα είμαστε στην αρχή εξελίξεων, κοινοβουλευτικά θα υπάρξουν επιπτώσεις. Ήδη αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της Βουλής ότι μειώνοντας την κοινοβουλευτική ομάδα χάνει την τάξη του κόμματος που έχει, και από εκεί και πέρα προφανώς εάν υπάρξουν ανεξαρτητοποιήσεις ή και άλλες διαγραφές, υπάρχει και περίπτωση να διαλυθεί η κοινοβουλευτική ομάδα. Άρα όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία, αλλά εγώ πιστεύω ότι τι αποδεικνύεται αυτό που λέγαν κάποιοι, ότι η νομοθεσία που βάζει η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να κόψει τίποτα, και μόνο όλο αυτό που συζητούμε και ότι ένα κόμμα βρίσκεται υπό τη διάλυσή του δείχνει ότι ήταν μια σωστή πρωτοβουλία, γιατί αλλιώς σήμερα θα είχαμε τον Κασιδιάρη μέσα τη Βουλή και από τη φυλακή να κάνει διαγγέλματα εντός του Κοινοβουλίου. Μάλιστα. Ωραία, θα δούμε τι θα γίνει τώρα με τους Σπαρτιάτες. Θα έχουμε εξελίξεις όπως μας λέτε και εσείς. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πάμε στο θέμα της πολιτικής προστασίας, στο κομμάτι των πυρκαγιών. Έχουμε μια πυρκαγιά στον Εύρο που καίει για 16η μέρα. Εγώ θα σας πω τα μηνύματα που παίρνουμε από τους ακροατές. Δεν θα σας πω κάτι άλλο. Ότι η πυρκαγιά αυτή δεν οφείλεται στην κλιματική κρίση. Ότι πού είναι η πρόληψη. Ξέραμε ότι θα έχουμε τέτοιες καιρικές συνθήκες. Και τι κάνουμε για την πρόληψη. Και τι γίνεται με τις καταγγελίες που έχουμε από τους κατοίκους του Εύρου, από τους ανθρώπους που μένουν εκεί, και λένε ότι οι πυρκαγιές αυτές έχουν μπει σε περάσματα διακινητών. Ωραία. Μπήκαν με πολύ ενδιαφέρον διαφορετικά θέματα. Και τα έβαλα όλα μαζί. Ναι. Ένα και ένα σημαντικό, και πρέπει να έχουμε μια ειλικρινία με τους πολίτες. Πράγματι, το να έχεις μια φωτιά η οποία είναι 16 μέρες και να μας ακούν τώρα οι ακροατές σας, δεν μπορείς να πεις ότι όλα είναι καλώς καμωμένα. Ποια είναι λοιπόν η πραγματικότητα, όπως την έθεσε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός?
ότι από τη μία πλευρά έχουμε μια κλιματική αλλαγή, υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας είτε με αμέλεια είτε με δόλο, και πολύ σωστά αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός ότι στον Εύρο το γεγονός ότι οι φωτιές μπαίνουν σε χώρους οι οποίες χρησιμοποιούνται και περάσματα μεταναστών δημιουργεί, εγώ θα έλεγα όχι απλώς υποψία, φτάνει σχεδόν στη βεβαιότητα ότι δεν έχουμε ένα τυχαίο γεγονός, έχουμε έναν ανθρώπινο παράγοντα. Η κλιματική αλλαγή δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία. Είναι μια πραγματικότητα στην οποία πρέπει να προσαρμοστούμε. Θεωρώ ότι η πρόοδος που έχει κάνει η χώρα από το 18, από το 19 που αναλάβαμε την κυβέρνηση μέχρι σήμερα στο κομμάτι των εκενώσεων και της προστασίας της ανθρώπινης ζωής είναι πολύ σημαντική. Κάποιοι λιδωρούσαν το 112 και σώζονται ζωές. Όμως αυτό το οποίο λέτε είναι μια πραγματικότητα. Φαίνεται ότι πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερη δουλειά στο κομμάτι της πρόληψης. Δόθηκαν τα στοιχεία ότι και περισσότερα ανέρεα μέσα έχουμε φέτος και περισσότερη δουλειά έχει γίνει στο κομμάτι των καθαρισμών, αλλά από το αποτέλεσμα φαίνεται ότι αυτό δεν ήταν αρκετό. Άρα εκεί πρέπει να δουλέψει το πολύ παραπάνω. Mm-hmm. Ναι, απλά ξέρετε τι λέει ο κόσμος, ότι με αυτή την παραδοχή, ότι ναι, πρέπει να δουλέψουμε λίγο παραπάνω, πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα, δεν τα βλέπουμε, δεν φαίνονται τόσα χρόνια. Το γεγονός ότι σήμερα έχουμε 90 ενέργεια μέσα από 60 είναι κάτι που είναι σημαντικό. Θα mm-hmm. μου πει βέβαια ο άνθρωπος και με το δίκιο του, όταν καίει μια φωτιά 16 μέρες, αν χρειαζόταν αντί για 90 να έχεις 180. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει αντιληπτό ότι οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, πια όχι να παρακολουθούμε τελευταία το φαινόμενο, mm-hmm. αλλά οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί σε μεγάλο βαθμό πρέπει να αλλάξουν ένα συνολικό τρόπο δράσης και κατά την άποψή μου, έχοντας αναγνωρίσει αυτή την παραδοχή που την έθεσε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση των αρχηγών, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τις αλλαγές που χρειάζονται, χωρίς όμως να υποτιμούμε το τι έγινε ως τώρα. Mm-hmm. Και στο κομμάτι των εκενώσεων της προστασίας της ανθρώπινης ζωής και τα παραπάνω ενάρια μέσα. Αλλά ναι, δεν μπορούμε να δηλώνουμε ικανοποιημένοι όταν υπάρχει μια μεγάλη καταστροφή εκτάσεων, όταν υπήρξε και απώλεια ανθρώπινων ζώων, ανθρώπων κατά βάση που δεν μπορούσαν να ενημερωθούν βάσει του 112, δηλαδή δεν ήταν η ευθύνη ότι δεν λειτουργήσε ο μηχανισμός, αλλά οι ίδιοι δεν μπορούσαν να ενημερωθούν. Εγκλωβίστηκαν και εκείνοι μέσα στο δάσος, νομίζω, και από ένα βίντεο. Δεν έπρεπε να ήταν. Ναι. Αυτό δείχνει και το πόσο εγκληματίες είναι οι διακινητές αυτών των ανθρώπων που δεν υπολογίζουν. Το είδαμε και στη θάλασσα, το έχουμε δει τώρα και στη στεριά, ότι και μέσω πυρκαγιά δεν υπολογίζουν τίποτα προκειμένου να κάνουν τα εγκλήματα οι συγκεκριμένοι διακινητές. Άρα, να παραδεχτούμε ότι πρέπει να γίνει πολλή δουλειά, και από εκεί και πέρα είναι λογική η κριτική, αλλά πάντοτε την πραγματικότητα που έχει δημιουργηθεί με τις πολύ δύσκολες συνθήκες. Mm-hmm. Πρέπει να γίνει πολλή δουλειά, όχι μόνο στο κομμάτι αυτό. Έχουμε και άλλους τομείς και άλλους κλάδους που πρέπει να γίνει πολλή δουλειά. Γιατί θα σας πω ότι έλεγαν εδώ οι ακροατές ότι, okay, η φωτιά ανάβει, είναι ένα φαινόμενο, ένα φαινόμενο το οποίο το βλέπουμε σε πολλές περιοχές του πλανήτη, να καίει μια φωτιά για τόσες μέρες. Αυτό που λένε όμως εμείς, λέει, δεν νιώθουμε ασφαλείς όταν ένα κομβόι hooligans έχει διασχίσει όλη τη χώρα και δεν τους έχει καταλάβει κανείς. Ναι, αυτό το οποίο αναφέρεστε πράγματι, και γι' αυτό ακριβώς γίνονται και οι απαιτούμενες κινήσεις και στο κομμάτι της αστυνομίας. Εδώ πέρα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Mm-hmm. Δεν είναι, κοιτάξτε, γίνεται, μπορεί να υπάρξει ένα έγκλημα, μπορεί να υπάρξει μια συμπλοκή. Δεν μπορεί η αστυνομία να είναι παντού, αλλά δεν είναι δυνατόν οργανωμένα να μπαίνουν στην ελληνική επικράτεια και να κινούνται σε μια τεράστια έκταση κομβόι από χούλιγκαν και να καταλήγουν και να κάνουν επεισόδια και δυστυχώς να δολοφονούν και έναν άνθρωπο, έναν συνάνθρωπό μας, mm-hmm. και μέχρι τότε να μην έχει επέμβει κανείς. Οπότε θεωρώ ότι αυτό το κομμάτι ήταν ένα κομμάτι μεγάλης αποτυχίας, και γι' αυτό το λόγο βλέπετε ότι και ο υπουργός, ο νέος υπουργός, έκανε όλες τις ενέργειες και αποδίδονται οι ευθύνες εκεί που υπάρχουν, αλλά σίγουρα θα πρέπει να γίνουν και παραπάνω πράγματα, ώστε, γιατί το χειρότερο που δεν πρέπει να γίνει είναι αυτό που είπατε, να υπάρχει ένα μειωμένο αίσθημα ασφάλειας στον πολίτη. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που υποστηρίζω πολύ την ελληνική αστυνομία και πιστεύω ότι οι επιτυχίες που έχει επιδείξει η ελληνική αστυνομία στο παρελθόν και ειδικά οι μάχημες μονάδες της βίας, της άμεσης δράσης, δεν μπορούν να μαυρώνονται
από αυτό το συμβάν. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες, γιατί σε καμία περίπτωση δεν φταίει ο απλός αστυνομικός. Προφανώς φταίνε αυτοί εκείνη τη στιγμή που επιτελικά έπρεπε να πάρουν τις αποφάσεις και πρέπει να λογοδοτήσουν με την έννοια πάντοτε της ευθύνης και όχι κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Κύριε Πλεύρη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλό πρωινό. Να είστε καλά, καλή Κυριακή. Yeah.